Κύριε Υπουργέ, πανοσολογιώτατε πρώτα απ' όλα. Κύριε Βουλευτά, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω, ξεκινώντας μάλλον, να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής ημερίδας, αλλά και για την επιλογή του Νίκου του Υποφάντη, ο οποίος είναι πραγματικά ένας άνθρωπος στην δημοσιογραφία που μας κάνει καθημερινά υπερήφανους με τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενικά πάντα και με σοβαρότητα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Σας ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται πια αυτή η σημαντική εκδήλωση και έχετε καταφέρει να καθιερώσετε ένα σπουδαίο θεσμό, ένα σημαντικό ετήσιο διάλογο για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις καλές πρακτικές. Με άλλα λόγια, ένα διάλογο για το ίδιο το μέλλον της Ελλάδος. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες και τους υποστηρικτές τους θεσμούς, τους φορείς, τις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους και αποτελούν και τους πρωτοπόλους της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου στη χώρα μας. Μιας αλλαγής που έχει ήδη αργήσει. Με τον ίδιο άλλωστε τρόπο αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως περιφέρειες της χώρας την αποστολή μας και είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Συνδιαμορφωτές μιας άλλης κουλτούρας για ένα βιώσιμο μέλλον. Με καλύτερη ποιότητα ζωής, με μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Ακούω συχνά, κυρίες και κύριοι, τη φράση ότι το περιβάλλον δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει, λέει, στις επόμενες γενιές. Εγώ θα πω το εξής. Εμείς είμαστε το περιβάλλον. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Είμαστε τμήμα του. Αυτό είναι το μοναδικό μας σπίτι. Και βέβαια, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μείνουμε ανεπηρέαστοι από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση, την εξάντληση των φυσικών πόρων σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχει ούτε τρόπος, ούτε χρόνος να παραμείνουμε παθητικοί ή αμέτωχοι. Σύμφωνα με όσα η επιστημονική κοινότητα έχει αποκαλύψει, βιώνουμε την αρχή μόνο των αρνητικών επιπτώσεων από την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο και ένα και δεν έχουμε πια διαθέσιμο χρόνο, αλλά πρέπει να αναλάβουμε αμέσως δράση. Και σήμερα υπάρχουν τρεις δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσουμε και να τρέξουμε παράλληλα. Ο πρώτος είναι φυσικά η προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που ήδη βλέπουμε στη χώρα μας. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα, θωρακίζουμε με αντιπλημμυρικά έργα 19 πόλεις του τόπου μας και υλοποιούμε δεκάδες άλλα μικρά και μεγάλα έργα που έπρεπε να είχαν γίνει δεκαετίες πριν. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, με αντιπλημμυρικά έργα για να θωρακίσουμε τις πόλεις, τις γειτονιές και τα χωριά μας. Ο δεύτερος δρόμος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας στις πόλεις και κυρίως στα αστικά κέντρα, στις γειτονιές. Έχουμε επενδύσει μάλιστα σημαντικό μέρος των πόρων του επιχειρησιακού προγράμματος των περιφερειών σε προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Και εμείς, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες πόλεις, μεγάλες πόλεις της χώρας. Δράσεις που έχουν ως στόχο, πέρα από τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, και την αστική αναζωογόνηση ήδη υποβαθμισμένων περιοχών. Τη διασύνδεση της αστικής ανάπτυξης με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Επενδύουμε στη σταδιακή αλλαγή του στόλου των οχημάτων των περιφερειών και την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Δημιουργούμε σταθμούς φόρτισης των οχημάτων αυτών. Αναβαθμίζουμε τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια για να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Δημιουργούμε νέους χώρους πρασίνου και επεκτείνουμε το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις δεν απλάζουμε απλώς την εικόνα των πόλεων, αλλάζουμε και βελτιώνουμε την ίδια την καθημερινότητα και τη ζωή των συμπολιτών μας. Και ο τρίτος δρόμος είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ένα μοντέλο ανάπτυξης με βιώσιμο χαρακτήρα και κατεύθυνση, βασικοί πυλώνες του οποίου είναι η κυκλική οικονομία,
η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μείωση των ρήπων, η αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Αυτές ακριβώς τις καλές πρακτικές, κυρίες και κύριοι, έχουμε υιοθετήσει και προχωρούμε με συνέπεια και με μεγάλη ένταση ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Και στόχος μας είναι σε συνεργασία με τους φορείς, τους δήμους της χώρας και τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα να μεταδώσουμε αυτές τις καλές πρακτικές, αυτό το νέο και σύγχρονο μοντέλο σε όλη τη χώρα και βεβαίως να το εμπλουτίσουμε και να το εξελίξουμε. Είναι μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Μια ευκαιρία αλλά και δυνατότητα να κατακτήσουμε και αυτό ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδος το έχουμε καταλάβει καλά. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, εφαρμόζοντας σε πανελλαδική κλίμακα την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στόχος μας είναι μέσα από τις πολιτικές αυτές που θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε ως περιφέρειες με τους δήμους, τους θεσμικούς φορείς αλλά και την κοινωνία των πολιτών, να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο κοντά στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά και στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. Κυρίες και κύριοι, νιώθω πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία και τον δρόμο που έχουμε διανύσει ως περιφέρειες μέχρι τώρα. Ότι είμαστε σταθερά στον πυρήνα των πρωτοβουλειών για το περιβάλλον. Νιώθω ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Γιατί οι συνοδοιπόροι μας είναι πολλοί φορείς και ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι στην μεγάλη τους πλειοψηφία λειτουργούν με κοινωνική υπευθυνότητα, με αρχές αλλά και με όραμα. Και αυτή η συμμαχία που έχουμε χτίσει μας επιτρέπει να νιώθουμε λίγο πιο αισιόδοξοι. Η συμμαχία για το περιβάλλον, η συμμαχία για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι συμμαχία για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Είναι συμμαχία που θα κερδίσει το στοίχημα του μέλλοντος για τη χώρα, το μέλλον και τις γενιές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ.